Κύριε Κορεντσίδη, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε και στη Σέντρα για μια συνέντευξη τρεις μέρες πριν τις εκλογές. Πρώτη και βασική ερώτηση για εσάς, ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών και για την πόλη αλλά και για τους κατοίκους του Δήμου? Η Καστοριά γνωρίζουμε ότι βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη καμπή και έχει ανάγκη ο Δήμος Καστοριάς από μια δυνατή επανεκκίνηση. Το ζητούμενο λοιπόν των εκλογών της ερχόμενης Κυριακής είναι το τι ακριβώς θέλουμε. Θέλουμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο αυτόν και την πορεία που είχαμε μέχρι σήμερα? Εγώ νομίζω πως όχι. Χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται διάθεση, χρειάζεται προγραμματισμός και αυτό είναι που θα κάνουμε από την επόμενη μέρα των εκλογών. Ποια θεωρείτε ότι είναι η υπεραξία σας, ας πούμε, που μπορεί να δώσει αυτή την αναστροφή στην πορεία που έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος? Η Καστοριά και ο Δήμος Καστοριάς αλλά και η Περιφερειακή Ενότητα είναι μια μικρή κοινωνία και όλοι γνωρίζουμε τους ανθρώπους και τον κόσμο. Γνωρίζουμε όλοι την πορεία του καθενός, το τι έχει διαδραματίσει σε αυτά τα χρόνια και βέβαια αυτό που χαρακτηρίζει και εμένα προσωπικά είναι η επιμονή, η θέληση και η διάθεση για δουλειά. Επίσης οι ανησυχίες για όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στον Δήμο μας όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή ήταν και αυτό που με έκανε το κριτήριο για να ασχοληθώ με τον Δήμο Καστοριάς, με την εκλογική διαδικασία. Όλα αυτά λοιπόν λειτουργήσαν ως ορμητήριο και παρόρμηση για να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε για το κοινό καλό αυτής της πόλης. Έχω μία άποψη δική μου και αρκετών φαντάζομαι συμπολιτών μας ότι η καθημερινότητα για τον κάθε υποψήφιο θα πρέπει να είναι κάτι δεδομένο. Δηλαδή, να μην συζητάμε, να μην υποσχόμαστε κόψιμο χόρτων, καθαρό νερό. Τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει όμως το Δήμο της Καστοριάς, θεωρώντας ότι η καθημερινότητα είναι αυτονόητο για όποιον εκλεγεί δήμαρχος? Όλο αυτό το διάστημα της προεκλογικής περίοδου κάναμε πάρα πολλές επισκέψεις σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Καστοριάς και στα πιο απομακρυσμένα χωριά και μάλιστα και από δύο φορές. Και βέβαια με πολλούς συναντηθήκαμε και συζητήσαμε με πολλούς φορείς και συλλόγους της περιοχής μας. Αυτό που απασχολεί τον κόσμο είναι λοιπόν η καθημερινότητα. Είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το κυριότερο όμως που αντιμετωπίσαμε και το κυριότερο πρόβλημα και ζήτημα ήταν ότι όλους αυτούς τους ανθρώπους δεν τους έδωσε κανείς σημασία, δεν έχει επισκεφτεί κανείς τα τελευταία 5 χρόνια την περιοχή τους. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να δώσουμε εμείς είναι πρώτον η σημασία και ότι θα είμαστε δίπλα στον πολίτη και βέβαια τα προβλήματα αυτά της καθημερινότητας που πιστεύουμε ότι θα γίνουν με λίγα χρήματα, αλλά με πολύ όρεξη και διάθεση για δουλειά. Πιο πολύ σαν θέμα οργάνωσης δηλαδή είναι περισσότερο και όχι κόστους. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι που πρεσβεύουμε εμείς, είναι η οργάνωση, η μεθοδικότητα, ο συντονισμός και ο προγραμματισμός για όλα τα θέματα. Το μόνο σημείο που θα ήθελα να σταθώ, που δεν ξέρω αν είναι ακριβώς καθημερινότητα, είναι αν μπορεί η Καστοριά με τις ιδιαιτερότητες, η ορεινή, ακόμα και πολύ, να γίνει πιο φιλική σε άτομα με αναπηρίες. Η Καστοριά θα έλεγα ότι βέβαια υπάρχει μία δυσμορφία σε ό,τι έχει να κάνει το χωροταξικό της πόλης και του Δήμου. Βέβαια παρόλα αυτά με αρκετή προσπάθεια και θέληση πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα ξεπεραστούν και θέλουμε να γίνει μία πόλη φιλική σε όλο τον κόσμο. Φυσικά με τις ιδιαιτερότητες και ειδικά στα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά πρέπει να γίνει μια πολύ φιλική σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε στο σχέδιό σας ότι υπάρχουν τρεις βασικοί ορίζοντες σημεία. Το τώρα, δηλαδή το άμεσο από το Σεπτέμβριο, ένα κρίσιμο 2020 και κάποιοι μακροπρόθεσμοι στόχοι. Να δώσουμε έτσι στον κόσμο μια σύντομη εικόνα με κουκίδες αυτό το σχεδιασμό. Έχουμε καταρτήσει ένα σχέδιο και έναν προγραμματισμό και βέβαια αυτά που αναφέρατε έχουν να κάνουν με την επόμενη μέρα. Χωρίσαμε λοιπόν το σχέδιό μας σε τρεις άξονες. Ο πρώτος έχει να κάνει με την χρονική περίοδο και θα είναι αυτή που θα αναλάβει η νέα Δημοτική Αρχή από 1η Σεπτεμβρίου. Σε αυτό λοιπόν το χρονικό διάστημα, τα προβλήματα θα πρέπει να ασχοληθούμε ενεργά πλέον με τα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζει ο Δημότης και ο πολίτης της Καστοριάς. Είναι ένα χρονικό διάστημα στο οποίο θα ψηφιστεί ο νέος προϋπολογισμός για την επόμενη χρονιά
Και βέβαια είναι ένα χρονικό διάστημα στο οποίο θα πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός άμεσα για την εορταστική περίοδο που, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, η περιοχή της Καστοριάς συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Και υστερεί, η αλήθεια. Και υστερεί. Το 2020, την επόμενη χρονιά, θα μπουν όλες οι βάσεις για να γίνει αυτή η διοικητική αναδιάρθρωση και διαμόρφωση, ώστε να εξυπηρετεί τον πολίτη πλέον σε μεγαλύτερα ζητήματα και σε, βέβαια, στα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά και σε πιο σημαντικά ζητήματα, και θα μπουν βέβαια οι βάσεις για το πώς θα κινηθεί η επόμενη Δημοτική Αρχή, ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός. Και το τρίτο βέβαια έχει να κάνει με τα μεγαλόπνοα σχέδια, με καταρτισμό μελετών και βέβαια ένταξη προγραμμάτων, ώστε να υλοποιηθούν όλα αυτά τα οποία έχουμε στις σκέψεις μας και θα κάνουν τον Δήμο Καστοριάς μία άλλη πόλη. Και όλα αυτά, τη συνδέω την ερώτηση, αν εκλεγείτε θα γίνει με την ομάδα σας, για την οποία διαβάζουμε και στο σχεδιασμό, σε αυτό το φυλάδιο που έχετε βγάλει με τις αρχές και το σχέδιό σας, ότι η ποσόστοση κυμαίνεται, να το δω για να είμαι και σίγουρος, 7 στους 10 να είναι άνθρωποι που δεν έχουν εμπλακεί ξανά. Πολύ σωστά. Επειδή υπήρξε μια συζήτηση για τους παλιούς, αν πρέπει, αν δεν πρέπει. Λίγο αυτό θα ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο. Το 7 στα 10 είναι μεγάλος αριθμός για νέους ανθρώπους, έτσι κι αλλιώς. Αλλά θα ήθελα λίγο να το δούμε αυτό. Έχουμε συγκροτήσει λοιπόν έναν συνδυασμό και μια ομάδα, θα έλεγα, μια κυψέλη ορεξάτων ανθρώπων, οι οποίοι το 70% είναι νέοι, εισέρχονται λοιπόν στις εκλογές για πρώτη φορά. Το 60% των ανθρώπων αυτών είναι πτυχιούχοι, ΑΕΗ και ΤΕΗ, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Το 40% είναι η ποσόστοση των γυναικών, που μας δίνει ο νέος εκλογικός νόμος, και υπάρχει ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι είχαν εμπλακεί και στο παρελθόν. Νομίζω ότι με την συγκεκριμένη συγκρότηση της ομάδος που έχουμε κάνει, δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο, στον πολίτη, στον Δημότη της Καστοριάς, να επιλέξει αυτός, μέσα από μια τέτοια συγκροτημένη και οργανωμένη ομάδα, το ποιους ανθρώπους θέλει και πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσουν στην επόμενη μέρα στο Δήμο. Πάνω από το Δήμο πλανάτε το φάντασμα της εποπτείας και αυτό σας φοβίζει? Γνωρίζουμε, έχουμε απόλυτη... Ή της χρεοκοπίας, για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς ονομάζεται. Έχουμε επίγνωση της κατάστασης, γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα είναι τεράστια που αντιμετωπίζει ο Δήμος Καστοριάς. Μας αρέσουν, θα έλεγα, οι δυσκολίες, μας αρέσει να αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα και φυσικά θα κάνουμε το ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι είναι δυνατόν από την πλευρά μας, ώστε να αποφύγουμε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση, και είμαι αισιόδοξος ότι δεν θα υπάρξει αυτή η κατάσταση για τον Δήμο της Καστοριάς. Με πολλή επιμονή, θα έλεγα, και θέληση, αλλά πάνω απ' όλα με τον κατάλληλο προγραμματισμό και συντονισμό, θα ξεπεράσουμε αυτή την δύσκολη κατάσταση. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν, ούτε μαγικά ραβδάκια. Χρειάζεται λίγη υπομονή από τον κόσμο, αλλά πολλή επιμονή από τους ανθρώπους που θα ασχοληθούν με τη διοίκηση του Δήμου. Ωραία. Το debate που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο δίκτυο 1, στον τηλεοπτικό σταθμό της Καστοριάς, και τελικά δεν έγινε για τους γνωστούς λόγους, σας στεναχωρεί? Και αν θεωρείτε, θέλω να ρωτήσω, ότι θα βοηθούσε όσους ακόμα δεν έχουν αποφασίσει που θα ρίξουν την ψήφο τους? Εμείς είμαστε πάντα υπέρ του διαλόγου, υπέρ του δημόσιου διαλόγου, από όποιο μέσο έρθει η πρόσκληση αυτή. Εμείς και φυσικά απαντήσαμε θετικά, και νομίζω ήμασταν οι πρώτοι που απαντήσαμε θετικά στην πρόσκληση για έναν τέτοιο διάλογο. Ο διάλογος πάντα είναι προς το καλό, αλλά πιστεύω ότι, επειδή είμαστε μία μικρή κοινωνία, όπως σας είπα, ο κόσμος γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, και ο κόσμος πιστεύω ότι έχει ήδη αποφασίσει για το ποιος θέλει να τον εκπροσωπήσει στην επόμενη Δημοτική Αρχή. Αύριο Παρασκευή είναι η κεντρική ομιλία σας, ο επίλογος αυτού του αγώνα. Τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε, έτσι μια πρώτη γεύση? Αν σας έλεγα τώρα το τι θα πούμε στην αυριανή κεντρική ομιλία, δεν θα είχε νόημα να έλθει ο κόσμος να ακούσει. Αποφασίσαμε να κλείσουμε εμείς την προεκλογική περίοδο αυτή με την κεντρική ομιλία, και βέβαια η κεντρική ομιλία έχει να κάνει με τις προγραμματικές μας θέσεις και τον σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Όπως πρώτοι ξεκινήσαμε,
την προεκλογική περίοδο και την ανακοίνωση της υποψηφιότητας. Έτσι θέλουμε να κλείσουμε εμείς αυτή την προεκλογική περίοδο. Θα καταθέσουμε λοιπόν ενώπιον του Καστοριανού λαού στην αυριανή ομιλία ένα σχέδιο, το οποίο είναι σχέδιο εφαρμογής της επόμενης μέρας. Έχω εδώ μαζί μου, κρατάω ένα έντυπο το οποίο έχουμε καταρτήσει μαζί με τους συνεργάτες μου. Είναι πολυσέλιδο, αλλά είναι από αυτά που δεν θα θέλαμε να δώσουμε στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Εμείς αυτό το σχέδιο το έχουμε φτιάξει και το έχουμε συγκροτήσει για να είναι ο οδηγός μας από την επόμενη μέρα, να μας δώσει τις κατευθύνσεις. Δεν θέλουμε εμείς να παρουσιάσουμε στον κόσμο μεγαλόπνοα σχέδια ή πολυσέλιδα φυλάδια και να μην μπορεί να βρει ο κόσμος άκρη. Εμείς με την αυριανή λοιπόν κεντρική ομιλία θα καταθέσουμε το σχέδιο και τον οδηγό μας για το πώς θα κινηθούμε από την επόμενη μέρα. Και ελπίζουμε ότι θα γίνει αυτό και ευχόμαστε να γίνει κατανοητό από τον κόσμο της Καστοριάς και να κάνει τη σωστή επιλογή την Κυριακή. Ωραία. Και από την Παρασκευή να πάμε στην Κυριακή για την τελευταία ερώτηση. Δεν θα ρωτήσω φυσικά αν θα θέλατε αυτοδυναμία. Φαντάζομαι ότι όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι θα θέλατε αυτοδυναμία. Νίκη από την πρώτη Κυριακή, τέλος πάντων. Θέλω να ρωτήσω, πέρα από το ηθικό, από το μια δύναμη που θα έδινε πρακτικά, τι σημαίνει μια νίκη από την πρώτη Κυριακή για εσάς, για εσάς. Ο κόσμος της Καστοριάς, όπως σας είπα, πιστεύω ότι έχει επιλέξει ποιος θέλει να τον εκπροσωπήσει στην επόμενη δημοτική αρχή. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι όσο το δυνατόν ισχυρότερη, όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό, όσο το δυνατόν ισχυρότερη εκλογική δύναμη, ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το σχέδιο που πριν από λίγο σας ανέφερα και να έχουμε τα αποτελέσματα αυτό που θέλουμε για τον Δήμο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πορευόμαστε με ένα νέο εκλογικό νόμο της απλής αναλογικής που φέρνει συνεργασίες. Εμείς οποιοδήποτε ποσοστό έχουμε στα χέρια μας και την αυτοδυναμία ακόμη από την πρώτη Κυριακή, το σίγουρο είναι ότι θα συνεργαστούμε με όλες τις υγιείς δυνάμεις του τόπου και αυτό το έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν. Δεν περισσεύει κανείς, χρειάζονται οι πάντες, οπότε είτε έχουμε την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή είτε τη δεύτερη Κυριακή, η συνεργασία για εμάς είναι κάτι που έχουμε πολύ ψηλά. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και σε εσάς. Ευχαριστώ. Την Κυριακή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.